Αλέξανδρε, μετά το σημερινό αποτέλεσμα. 10 αγωνιστικές πριν το τέλος. Με 9 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό, με δεδομένο ότι στην ισοβαθμία το κύριο Πάου ουσιαστικά είναι σαν 10. Πώς νιώθετε, αν αισθάνεστε ίδιο και αγκαλιάζετε το πρωτάθλημα? Καταρχήν, αισθανόμαστε δικαιωμένοι. Ένα πολύ όμορφο ταξίδι από την αρχή της χρονιάς. Φτάνει ως 10 αγωνιστικές πριν το τέλος να είμαστε με στην ουσία 10 βαθμοί διαφορά από τον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια. Μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά και το μείον 2 που είχαμε από πέρσι. Και πραγματικά πολύ περήφανος για αυτόν τον οργανισμό που μου έχει δώσει τα πάντα. Τέλος, το αποτέλεσμα λέει 3-1. Περιμένατε μια τέτοια έκταση σε σκορ? Να πω την αλήθεια, δεν έχουμε κάτι να ασχοληθούμε με το πόσο θα έρθει το σκορ ή όχι. Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν να κερδίσουμε, να μεγαλώσουμε τη διαφορά, να δείξουμε ότι είμαστε εμείς η καλύτερη ομάδα. Έχουμε πολύ καιρό να παίξουμε με τον Ολυμπιακό σε αυτό το γήπεδο. Ήταν μια πολύ ωραία απάντηση αγωνιστικά και πραγματικά ήταν πάρα πολύ σωστή η προσέγγιση όλης της ομάδας από την αρχή της εβδομάδας. 100% επαγγελματίες όλα τα παιδιά και πραγματικά όλοι συγκεντρωμένοι με ένα στόχο. Βασίλης Ρωσίδης, μετά το στο αγώνα, δήλωσε ότι αυτά τα παιχνίδια δεν τα παίζεις, τα κερδίζεις. Σε πολλά σημεία του αγώνα όμως φάνηκε ότι το έπαιξε και το στόχο. Θα με αυτό? Σας είπα και πριν, πολύ σωστή προσέγγιση. Βγήκαμε έξω να κάνουμε το παιχνίδι μας. Να κυριαρχούσαμε στο παιχνίδι, ξεκινάγαμε εμείς τις επιθέσεις από πίσω, είχαμε την κατοχή, είχαμε κατά διαστήματα και τις αντιπιθέσεις όταν θέλαμε να δώσουμε λίγο χώρο στον Ολυμπιακό. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε πάρα πολύ νωρίς με μια γκολάρα του Αντελίνου. Όταν έχεις τέτοιους παίχτες σύμβολα σε μια ομάδα, νιώθεις εσύ πιο ανάλαφρος. Ποιο γκολ από τα τρία θα ανοίξει περισσότερο, ποιο ήταν το πιο σημαντικό? Νομίζω το πρώτο. Ξεκλειδώνει την ομάδα του Ολυμπιακού. Μετά ο Ολυμπιακός παίζει με την πλάτη στον τοίχο και πραγματικά μίλησε και ο αρχηγός. Στα αποδυτήρια πήγατε με υπέρ σας 2-0. Εκεί τι λέτε για τη συνέχεια? Αυτό που μπήκε μέσα ο προπονητής και μας είπε ήταν να μην σταματήσουμε. Δεν πρέπει να σταματήσουμε, πρέπει να αποδεικνύουμε κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο τι ομάδα είμαστε. Γιατί υπήρχε αρκετή αμφισβήτηση από την Αθήνα όσον αφορά τον πρωτοπόρο. Πιστεύω ότι αγωνιστικά είναι πολύ καλό να δίνεις τέτοιες απαντήσεις.